κούκλα που πρέπει να γράψει η Νεφέλη, ποιος θα προσφωνήσει. Είπαμε, μόνο η Επένου. Θα κάτσω δίπλα της Επένους γιατί θα... Αν στους Επένους τώρα θα πρέπει να προσφωνήσουμε τον εκπρόσωπο του Επιανάκη, τον εκπρόσωπο του... Όχι, πρώτα γενικό. Πριν από το γενικό. Πριν. Γράψε το έτσι. Περιμένουμε να ανοιχτεί. Ξεκινάμε, γιατί... Ξεκινάμε, πρόεδρε. Ναι, από είμαστε έτοιμοι. Έτοιμοι, πάμε. Καλησπέρα σας. Αξιότιμε κύριε πρόεδρε. Αξιότιμη κυρία υφυπουργέ. Αξιότιμε κύριε εκπρόσωπε του Υπουργού κυρίου Αυγενάκη Λευτέρη. Αξιότιμε κύριε Γενική Γραμματέα. Αξιότιμε κύριε Αντιπεριφέρειάρχη Κεντρικού Τομέα. Αξιότιμε κύριε Αντιδήμαρχε, που εκπροσωπείτε και τον Δήμαρχο Κώστα Μπακογιάννη. Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, αγαπητοί εκπαιδευτικοί, αγαπητοί γονείς, αγαπητοί μαθητές, μαθήτριες. Ακόμα, αξιότιμε κύριε Αλμπέρτο Μποκανέγκρα, εκπρόσωπος της Διεθνούς Ομοσπονδίας του Ερυθρού Σταυρού. Καλώς ορίσατε στον όμορφο κήπο του Νομισματικού Μουσείου της Αθήνας μας. Μία βραδιά όμορφη σε έναν κήπο ο οποίος είναι γεμάτος από χρώματα και ζωγραφιές. Σε μια εκδήλωση για να τιμήσουμε τις ιδέες των μαθητών, των μαθητριών μας. Ο τομέας νεότητας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού από το 1924, σε συνεργασία με πολλά σχολεία της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δραστηριοποιείται ώστε να διαχυθούν τα μηνύματα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στους μαθητές και τους μαθήτριες. Ακόμα ενθαρρύνει τη συμμετοχή τους στις δράσεις σε έννοιες όπως η αλληλεγγύη, ο εθελοντισμός, ο ανθρωπισμός
και η ενθάρρυνση συμμετοχή του στι δράσει του Ελληνικού Ερυθρού Σταθμού, του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, του μεγαλύτερου ανθρωπιστικού οργανισμού. Φέτος λοιπόν, σε μια χρονιά με μια πρωτοφανή υγειονομική κρίση για όλους, είχε την ιδέα να διοργανώσει τον νεανικό μαθητικό διαγωνισμό ζωγραφικής. Παιδιά λοιπόν των τελευταίων τάξεων του Δημοτικού Σχολείου, της 5ης και της 6ης, καθώς και των τάξεων του Γυμνασίου, 1ης, 2ης και 3ης, κλήθηκαν να αποτυπώσουν στο χαρτί πώς βίωσαν την εμπειρία της πανδημίας, ποια τα συναισθήματα που έχουν από το ψηφιακό σχολείο, πώς τους φαίνεται το γεγονός ότι δεν μπορούν να είναι στο σχολείο τους ζωντανά, να έχουν φυσική παρουσία, δεν μπορούν να δουν τους φίλους τους, να συμμετέχουν σε δραστηριότητες απογευματινές. Όλα αυτά λοιπόν κλήθηκαν να τα αποτυπώσουν σε ένα χαρτί. Δικαίωμα συμμετοχής είχαν σχολεία από όλη την Ελλάδα, τα έργα είναι ομαδικά ή ατομικά. Τα έργα συνολικά ήταν 138 έργα ζωγραφικής από 200 μαθητές. Συστάθηκε μία επιτροπή, η οποία σήμερα θα βραβεύσει 30 από αυτά τα έργα. Πριν περάσουμε όμως στο βίντεο, στο οποίο συμπυκνώνονται οι βασικές δράσεις του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, θέλω να ευχαριστήσω τη συνάδελφο και φίλη τη Σοφία Τυρομπόλη, η οποία είναι επιφορτισμένη με τη διερμηνία στην νοηματική γλώσσα, έτσι ώστε να είναι προσβάσιμη η εκδήλωσή μας. Και θα ήθελα τώρα τεχνικά να υποστηριχθεί η εκδήλωση με την προβολή του βίντεο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.
Ένα εξαιρετικό βίντεο είδαμε λοιπόν. Η πλέον αρμόδια για να μας εισάγει στο βασικό κορμό της εκδήλωσης είναι η Διευθύντρια του Τομέα Νεότητας, η κυρία Μαρία Καστελάνου. Την καλούμε λοιπόν στο βήμα. Καλησπέρα σας. Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, αγαπητοί εκπαιδευτικοί, αγαπητοί γονείς, αγαπητές και αγαπητοί μαθητές και μαθήτριες. Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στη σημερινή εκδήλωση. Συγκεντρωθήκαμε σήμερα εδώ για να τιμήσουμε τον ακούραστο αγώνα που κάνατε με τη βοήθεια των καθηγητών και τη συμπαράσταση των οικογενειών σας. Ο τομέας νεότητας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού διαθέτει μια μακρόχρονη ιστορία 100 περίπου ετών, με βασικό μέλημα τη μεταλαμπάδευση των ενιών του ανθρωπισμού και του εθελοντισμού σε παιδιά και νέους. Η σκοπή της νεότητας είναι η προστασία της υγείας και της ζωής, η παροχή βοήθεια σε αυτούς που έχουν ανάγκη, η προαγωγή του πνεύματος αγάπης, κατανόησης και φιλίας ανάμεσα στους νέους όλων των χωρών και η προστασία του περιβάλλοντος. Είναι αλήθεια ότι οι μέρες και οι εποχές που ζούμε είναι πολύ δύσκολες. Η πανδημία και οι επιπτώσεις της, τις οποίες καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε, κάνουν πιο έντονη την κρίση των θεσμών και των αξιών που χαρακτηρίζει την εποχή μας. Ο ανθρωπισμός, ο εθελοντισμός, η προσφορά στον συνάνθρωπο είναι αξίες που επιτρέψαμε να ξεθοριάσουν και είναι η ώρα να τις αναδείξουμε ξανά για να διορθώσουμε τα λάθη του παρελθόντος. Τις αξίες αυτές πρεσβεύει ο μεγαλύτερος παγκόσμιος ανθρωπιστικός οργανισμός, ο Ερυθρός Σταυρός και η Ερυθρά Ημισέλληνος. Ξέρω ότι θέλετε να αλλάξετε τον κόσμο και είμαι σίγουρη ότι θα τα καταφέρετε, γιατί εσείς οι νέοι ξέρετε να παλεύετε, ξέρετε από προσπάθειες, από υπομονή και επιμονή και είμαστε περήφανοι για εσάς. Ζητώ από όλους σας να γίνετε οι πρεσβευτές του ανθρωπισμού στην οικογένειά σας, στο σχολείο σας, στη γειτονιά σας, στον κόσμο ολόκληρο. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να συγχαρώ τη Διεύθυνση Υποστήριξης Προγραμμάτων του Υπουργείου Παιδείας και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής για τη στήριξή του στο διαγωνισμό, τη Διοίκηση του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και ειδικά τον πρόεδρό μας, Δ. Αντώνιο Αδιερινό, το Διευθυντή του Νομισματικού Μουσείου, Δ. Γεώργιο Κακαβά, την κυρία Ελένη Νάκη και την κυρία Ιωάννα Πεπελέση για τη φιλοξενία της εκδήλωσης. Τους εκπαιδευτικούς που βοήθησαν στην ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και προετοιμασία των μαθητών και μαθητριών για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό. Και φυσικά όλους εσάς, τους μαθητές και τις μαθήτριες που αφιερώσατε ένα κομμάτι του ελεύθερου χρόνου σας και πολλή προσπάθεια εκφράζοντας εικαστικά τα βιώματά σας. Αγαπητά μου παιδιά, σας συγχαίρω για το ενδιαφέρον, την πρωτοτυπία και το μεράκι που δείξατε στη δημιουργία των έργων σας. Σας καλώ πέρα από αυτό το διαγωνισμό σε όλη την καθημερινότητά σας, τη σχολική σας πορεία, τις μετέπειτα σπουδές και την οικογενειακή σας ζωή, την επαγγελματική σας διαδρομία, να αγωνίζεστε πάντα για τον άνθρωπο. Σας καλούμε να γίνετε όλοι και όλες σας εθελοντές του τομέα νεότητας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και να κάνετε πράξη την προσφορά στον συνάνθρωπο. Συγχαρητήρια και πάλι και καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς. Ο πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Δ. Αντώνης Αυγερινός, θα χαιρετήσει την εκδήλωση. Αγαπητοί και αξιότιμοι, κυρία Υφυπουργέ, κυρία Βούλτεψη, αξιότιμε και αγαπητέ, κυρία Γενική Γραμματέα, κύριε Σταμάτη, εκλεκτοί επίσημοι προσκεκλημένοι, δεν αναφέρω ξεχωριστά τα ονόματα για την οικονομία του χρόνου, επιτρέψτε με, ερυθροσταυρίτισες και ερυθροσταυρίτες, φίλες και φίλοι. Εκ μέρους του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, σας ευχαριστώ θερμά που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας και μας τιμάτε με την παρουσία σας. Όμως, επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω ιδιαίτερα από καρδιάς τους μικρούς φίλους μας, τους μαθητές και μαθήτριες, τις μαθήτριες και μαθητές, που σήμερα η λιτή και απέριτη αυτή εκδήλωση είναι αφιερωμένη σε αυτούς. Και ειλικρινά δεν έχω λόγια να εκφράσω την αγάπη, να εκφράσω το σεβασμό μου σε αυτά τα νέα παιδιά που αποτελούν για μας την ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο. Αυτό το οποίο ήθελα επίσης να τονίσω είναι ότι η εκδήλωση γίνεται σε έναν χώρο ιδιαίτερα συμβολικό. Το ωραίο αυτό κτίριο, το οποίο είναι το Ηλίου Μέλαθρο, και το οποίο σημαίνει Μέγαρο της Τρίας, όπως θα ξέρετε, έγινε
σχεδιάστηκε από τον Γερμανό αρχιτέκτονα Τσίλερ και αφορούσε την οικία του Ιταλού μεγαλεμπόρου στην αρχή και μετέπειτα, όπως ξέρετε, αρχαιολόγου του Σλίμαν. Η δημιουργία αυτού του κτηρίου συμπίπτει με την δημιουργία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού 1877. Επιλέξαμε λοιπόν αυτό τον χώρο, ένα καυτής της συμβολικότητας και θεωρώ ότι έπρεπε να το πράξουμε. Επίσης, αυτό το οποίο θέλω να εκφράσω είναι και πάλι οι ευχαριστίες μου στις μαθήτριες και στους μαθητές. Θεωρώ ότι κατόρθωσαν μέσα από τα ωραία σχέδιά τους, μέσα από τις ωραίες εικονογραφίες τους, να μπορέσουν να εξωτερικεύσουν τα ωραία ευγενή αισθήματά τους, να μπορέσουν να μεταφέρουν μηνύματα αισιοδοξίας, ελπίδας, πίστης, αυτοπεποίθησης, ότι γρήγορα, πολύ γρήγορα θα φύγουμε από αυτή την φοβερή πανδημία. Και τις ευχαριστούμε, τους ευχαριστούμε από καρδιάς για αυτά τα ωραία μηνύματα τα οποία εμείς οι μεγάλοι πρέπει να αφουγκραστούμε, πρέπει να εμπεδώσουμε, πρέπει να μεταλαμπαδεύσουμε. Και επίσης να τονίσω ότι ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός στη νέα αναγεννητική του πορεία που έχει ξεκινήσει εδώ και 2 χρόνια έχει ως αιχμή του δόρατος τον τομέα νεότητος. Έχει ως αιχμή του δόρατος αυτά τα νέα παιδιά, στα οποία ελπίζουμε ότι ο εθελοντισμός θα γίνει πορεία ζωής, θα γίνει στάση ζωής, θα γίνει προσφορά χωρίς αντάλλασμα. Γιατί ο εθελοντισμός εμπερικλεί πανανθρώπινες ηθικές αξίες που λίγο ως πολύ έχουν δυστυχώς ξεχαστεί στη σημερινή εποχή που ζούμε. Ελπίζουμε λοιπόν ότι με αυτά τα νέα παιδιά θα μπορέσουμε να δώσουμε αυτόν τον εθελοντισμό που έχει ανάγκη η πατρίδα μας. Εθελοντές που θα είναι το παράδειγμα της κοινωνίας. Εθελοντές που θα διακρίνονται από ευγενή άμυλα, από αυτοπεποίθηση, από αυτοσεβασμό, από συλλογικότητα, από ομαδικότητα, από ευγένεια ο ένας προς τον άλλον και κυρίως αυτοί που θα θέτουν πάντα το εγώ κάτω από το εμείς. Αυτούς τους εθελοντές θέλουμε, αυτούς χρειάζεται η ελληνική κοινωνία, αυτούς θα μπορέσουμε να αναπτύξουμε δημιουργώντας ένα αξιακό περιβάλλον που θα βασίζεται στις 7 θεμελιώδεις αρχές του κινήματός μας. Θέλουμε λοιπόν η νεότητα, ο τομέας νεότητας, να μπορέσει να αποτελέσει την αρχή της δημιουργίας του νέου ελληνικού ερυθρού σταυρού, ένας ελληνικός ερυθρός σταυρός, καινοτόμος, σύγχρονος, αλληλέγγυος και πραγματικά αυτός ο οποίος θα προκαλέσει ξανά το δέος της ελληνικής κοινωνίας σε αυτό το μεγάλο εθελοντικό ανθρωπιστικό οργανισμό που επί 144 χρόνια έχει πραγματικά σημαδεύσει την μακραίωνη ιστορική πορεία του έθνους μας. Θα ήθελα και πάλι να σας ευχαριστήσω θερμά και να σημειώσω ότι έχουμε ξεκινήσει και υλοποιούμε μία πραγματικά πολυδιάστατη αγαθοποιό δυναμική, η οποία εδράζεται σε ένα ευρύ φάσμα κοινοφελών δραστηριοτήτων με απότερο στόχο και σκοπό. Πρώτον, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και κοινωνικής αλληλεγγύης, την ενδυνάμωση του εθελοντικού ρεύματος και πνεύματος που τόσο ανάγκη έχουμε και κυρίως την όσο το δυνατόν καλύτερη ενεργοποίηση της κοινωνίας των πολιτών προκειμένου να αποφεύγονται φαινόμενα περιθωριοποίησης και απομονωτισμού ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Θέλουμε τα νέα παιδιά να γίνουν οι ωραίοι πραγματικά λαμπαδιδρόμοι της ωραίας αυτής συνένωσης των νέων, όλων των νέων, ανεξαρτήτως διαφορετικότητος, ανεξαρτήτως εθνών. Θέλουμε λοιπόν αυτή την ωραία συνένωση να την ξεκινήσουν αυτά τα νέα παιδιά που αποτελούν πραγματικά ό,τι καλύτερο έχουμε να επιδείξουμε.
αγαπητοί μας φίλοι, μικροί φίλοι, μαθήτριες και μαθητές, μαθητές και μαθήτριες, σας ευχαριστούμε θερμά, ολόθερμα, γιατί μπορέσατε και συμμετείχατε σε αυτή την ωραία δημιουργική πορεία. Και θέλουμε να σας έχουμε δίπλα μας, γιατί η πορεία αυτή θα συνεχιστεί. Πρέπει να συνεχιστεί και πρέπει να επιτύχει ο στόχος και ο σκοπός. Σας ευχαριστώ θερμά όλες και όλους που μας τιμήσατε σήμερα με την παρουσία σας, αλλά κυρίως τιμήσατε αυτά τα παιδιά, τα οποία, επαναλαμβάνω, είναι για μας ό,τι το καλύτερο. Μας κάνουν υπερήφανους, τους επενούμε, τους θαυμάζουμε και κυρίως τους χειροκροτούμε, γιατί αξίζουν το χειροκρότημά μας. Ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστούμε και εμείς, Πρόεδρε, για το μήνυμά σας. Συνεχίζουμε, καλούμε στο βήμα για να απευθύνει χαιρετισμό η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κυρία Σοφία Βούλτεψη. Αν έχει την καλοσύνη. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε, που με κάλεσες και βρίσκομαι σήμερα εδώ ανάμεσά σας. Πολλά συγχαρητήρια, χρόνια πολλά στον Ερυθρό Σταυρό. Ξέρεις πολύ καλά ότι είμαστε στο πλευρό σου και στηρίζουμε αυτή τη νέα προσπάθεια αναγέννησης. Ναι, συγγνώμη. Σοφία μου, τι κάνεις. Είσαι ονοματή μου και συνάδελφος. Στηρίζουμε αυτή την προσπάθειά σου. Ξέρουμε ότι έχεις κάνει πολλά και για πολλούς. Και την προσπάθεια που κάνεις και στο δικό μας τομέα, τον προσφυγικό, ο οποίος είναι ένας κρίσιμος τομέας για την πατρίδα μας. Έχουμε ένα εθνικό ζήτημα εδώ και οι μεγάλες οργανώσεις όπως ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός βρίσκονται αρρωγοί. Εγώ θέλω να πω ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη χαρά που βρισκόμαστε εδώ έξω, το νιώθουμε όλοι, και πολύ μεγάλη χαρά που βλέπουμε την νεολαία μας, η οποία πήρε μέρος σε έναν διαγωνισμό επίκαιρο. Όλο αυτό το διάστημα, το πρώτο πλήγμα της πανδημίας ήταν η απώλεια των ανθρώπινων ζώων. Το αμέσως επόμενο όμως μεγάλο πλήγμα ήταν ότι έκλεισαν τα σχολεία. Οι εκκλήσεις και από τον ΟΗΕ και από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας ήταν «κάντε ό,τι μπορείτε για να μείνουν ανοιχτά τα σχολεία». Το πλήγμα ήταν πάρα πολύ μεγάλο. Και αυτό έδειξε ότι τίποτε δεν είναι δεδομένο. Όλα τα παιδιά μπορεί το πρωί πολλές φορές να γκρινιάζουν γιατί πρέπει να πάνε στο σχολείο και ξαφνικά διαπίστωσαν πόσο μεγάλη είναι η έλλειψη του σχολείου. Και εγώ που ασχολήθηκα αρκετά αυτόν τον καιρό με τα διεθνή, είχα την ευκαιρία να δω ότι τα περισσότερα παιδιά του κόσμου δεν είχαν καθόλου τηλεκπαίδευση. Τα σχολεία έκλεισαν 1,5 χρόνο σχεδόν τελείως και υπήρξαν χώρες, Αφρική, Ασία, Λατινική Αμερική, τα παιδιά δεν πήγαν καθόλου σχολείο και δεν είχαν καθόλου τηλεκπαίδευση. Και να πω και τούτο να μην σας κουράσω, υπήρξαν χώρες όπου τα παιδιά, στην Αφρική για παράδειγμα, έκαναν καραντίνα στα σπίτια, πολλά παιδιά μαζί μέσα σε ένα σπίτι, μαζί με ένα δάσκαλο, για να μπορούν να μένουν αποκλεισμένοι και συγχρόνως να κάνουν τα μαθήματά τους. Άρα λοιπόν ο καθένας μας έχει κάνει μια μεγάλη προσπάθεια σε αυτόν τον κόσμο που ζήσαμε όλη αυτή την περιπέτεια και είναι πολύ σημαντικό το ότι τώρα είμαστε έξω και βλέπουμε τα έργα σας και έτοιμοι να σας βραβεύσουμε, εσάς, τους γονείς σας βέβαια και τους καθηγητές σας. Να είστε όλοι καλά, υγεία και δύναμη, να προσπαθήσουμε να κάνουμε το παν, να μην ξαναβρεθούμε σε τέτοια δυσκολία και τα παιδιά να μην χρειαστεί να κλειστούν ξανά στα σπίτια. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Είναι ευχή όλων μας αυτό, πράγματι. Ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, κύριος Γιώργος Σταμάτης. Τον ευχαριστούμε για την παρουσία του και θα μας απευθύνει ένα χαιρετισμό. Εθελοντής ο ίδιος Σαμαρίτης και πάντα δίπλα στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, όπως βεβαίως και η κυρία Βούλτεψη. Αγαπητέ Γιώργο, αγαπητέ κύριε Γενικέ. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ξέρετε, όταν ήμουν μικρό παιδί, πάντα δίπλα μου έβλεπα τις κυρίες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού να έρχονται, να χτυπάνε την πόρτα, να αναζητήσουν μικρά παιδιά να ενταχθούν στο σώμα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Δεν το έκανα μικρός, το έκανα λίγο πιο μεγάλος. Και νιώθω πολύ περήφανος
που η θέση που μετίμησε ο Πρωθυπουργός συνάδει με τις αξίες και τις αρχές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Θέλω καταρχήν να δώσω συγχαρητήρια στους γονείς. Γιατί οι γονείς δίνουν τη δυνατότητα στα παιδιά, είναι αυτοί που μεταλαμπέδευαν τις αξίες και τις αρχές μαζί με τους καθηγητές και τους δασκάλους. Χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω εδώ παιδιά που αποτυπώσανε κάτι που ούτε οι μεγάλοι ακόμα έχουν συνειδητοποιήσει, ούτε ακόμα οι μεγάλοι μπορούν να το αποτυπώσουν. Ούτε με ζωγραφιά, ούτε με λόγια, πολλές φορές ούτε με πράξεις. Και χαίρομαι που τα παιδιά μπορούν να το αποτυπώσουν, να το δώσουν, να το δούμε εμείς, μήπως και αλλάξει ο κόσμος. Δεν ξέρω αν ο κόσμος μπορεί να γίνει καλύτερος, έτσι, αλλά σίγουρα μπορεί να γίνει πιο αισιόδοξος. Θέλω να σταθώ σε αυτό που είπε η κυρία Υφυπουργός. Υπήρξαν παιδιά που δεν είχαν τη δυνατότητα να ζωγραφίσουν, που δεν είχαν τη δυνατότητα να πάνε στο σχολείο, που δεν είχαν τη δυνατότητα και δεν θα έχουν τη δυνατότητα που είχατε εσείς. Πιστεύω ότι είναι χρέος σας και εσάς και το γονιό σας και του Ερυθρού Σταυρού και του Τμήματος Νεότητας ως ενήλικες πολίτες σε λίγο καιρό να είστε αυτοί που δεν θα αφήσετε κανένα παιδί να είναι μόνο. Καμία οικογένεια να μην έχει τη δυνατότητα που έχουν οι δικές σας οικογένειες και να είστε αυτοί που αύριο με τις στολές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού θα μεταδώσετε τα μηνύματα, τις αρχές και τις αξίες και σε επόμενες γενιές. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς, κύριε Γενικέ. And now I give the floor to the head of delegation, Mr. Alberto Boccanegra. Θα έρθει ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ερυθρού Σταυρού για να απευθύνει χαιρετισμό. Και παρακαλώ για την κατανόησή σας, έτσι ώστε να μεταφράζετε και ο χαιρετισμός του. So we have to do it paragraph by paragraph in order to be translated, right? Okay. Okay. So I go Thank little you. By little. Okay, so I stay here. We have the same. This is translated. Yes. Okay. So. Thank you. Thank you very much, Governor, Deputy Minister, Deputy Head of Mayor of Athens, President Averinos, Head of the Youth Department, students, teachers, parents. It's a pleasure to be here today with you. I have prepared some words, so I'll go through them. And thank you for inviting us to this event today in this special place, the Numismatic Museum, which is a building built back in 1878, neoclassic building. So I invite all the students and all the teachers and parents to visit it because it's a great opportunity that you have here in the city of Athens. Dear students, can I translate maybe? Please. Okay. Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, αξιότιμοι εκπρόσωποι, έχω προετοιμάσει κάποια ομιλία. Αγαπητοί συνάδελφοι από τον τομέα νεότητας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, αγαπητοί μαθητές, γονείς και φίλοι, επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό για τη διοργάνωση αυτής της υπέροχης εκδήλωσης σε έναν πολύ όμορφο χώρο, στον κήπο του Νομισματικού Μουσείου. Ένα κτίριο εμβληματικό που χτίστηκε το 1878 και εκείνη την εποχή θεωρούταν μια υπέροχη ιδιωτική κατοικία στην Αθήνα. Thank you. Thank you. Dear students, we're here today for several reasons. A total of 30 students from schools all over Greece have been selected to this Panhellenic painting competition and have been chosen to represent something. You represent your capacity to excel, your creativity, your willingness to do better, your spirit of sharing and solidarity, and the great spirit of openness. Αγαπητοί μαθητές, είμαστε εδώ σήμερα για διάφορους λόγους. 30 μαθητές από σχολεία σε όλη την Ελλάδα έχουν επιλεγεί σε αυτόν τον πανελλήνιο διαγωνισμό ζωγραφικής για να εκπροσωπήσουν, ξέρετε τι, την ικανότητά σας να υπερέχετε, τη δημιουργικότητά σας, τη θέληση για το καλύτερο, το πνεύμα της συνεργασίας, της αλληλεγγύης. These are the values that possibly without even knowing represent our spirit of the Red Cross and the Red Crescent, our principles of humanity, independence, impartiality and neutrality. But together with these principles, we have one that, dear students, I need to share with you, which is the principle of voluntary service. The willingness to help and support without retribution to those needed. Today, the Red Cross and Red Crescent counts with the biggest network of volunteers all over the world, more than 16 million.
and for what you represent here, we invite you in the future, since you are youth and you are the future, we invite you to join the group of youth and volunteers of the Hellenic Red Cross, this incredible family, as you represent these values. Πρόκειται λοιπόν για αξίες που ενδεχομένως χωρίς καν να το γνωρίζουμε αντιπροσωπεύουν το πνεύμα του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράσιμης Ελλήνου, τις αρχές του ανθρωπισμού, της ανεξαρτησίας, της αμεροληψίας, της ουδετερότητας. Μαζί με αυτές τις αρχές όμως έχουμε μία την οποία αγαπητοί μαθητές πρέπει να μοιραστώ μαζί σας. Την αρχή της εθελοντικής υπηρεσίας, του εθελοντισμού, της προθυμίας να βοηθήσουμε και να υποστηρίξουμε χωρίς ανταλλάγματα όσους το έχουν πραγματικά ανάγκη. Σήμερα ο Ερυθρός Σταυρός και η Ερυθράιμις Έλληνος μετράνε το μεγαλύτερο δίκτυο εθελοντών σε όλο τον κόσμο, πάνω από 16 εκατομμύρια. Για όλα αυτά που εκπροσωπείτε, αγαπητοί μαθητές, σας προσκαλούμε στο μέλλον, αφού είστε νέοι και ως εκ τούτου το μέλλον να ενταχθείτε στην ομάδα νέων και εθελοντών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, αυτής της απίστευτης οικογένειας, καθώς εκπροσωπείτε αυτές τις αξίες. Το μέλλον λοιπόν είναι για εσάς μπροστά. Dear students, you have been confronted to great difficulties throughout this pandemic. You have suffered, you have struggled, but you have been resilient. Have you been able to overcome all these difficulties with the help of your families and friends? Each one of you has a story to tell. We have memories that will never be deleted and that will remain forever. We will remember these with the good things and the bad ones, but it has definitely enriched us and made us grow and has taught us a lesson that we will never forget. Take the good things and positive experience, learn from the bad ones, and one day, you, dear students, you will have a real nice story to tell to your sons. One day, you, at the Numismatic Museum, you receive a prize from the Hellenic Red Cross for your great contribution to our societies, to our values and our principles. Αγαπητοί μαθητές, γνωρίζουμε ότι αντιμετωπίσατε μεγάλες δυσκολίες καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της πανδημίας. Υποφέρατε, αγωνιούσατε. Ωστόσο, είστε ανθεκτικοί, καταφέρατε να ξεπεράσετε αυτές τις δυσκολίες, με τη βοήθεια φυσικά της οικογένειας και των φίλων σας. Ο καθένας σας έχει μία ιστορία να πει. Έχουμε αναμνήσεις που δεν θα διαγραφούν ποτέ και που θα τις έχουμε για πάντα. Θα το θυμόμαστε αυτό με τα καλά και τα άσχημα. Μας βοήθησε να μεγαλώσουμε και μας έκανε πιο ανθεκτικούς. Είναι ένα μάθημα ζωής. Κρατήστε τα καλά και τις θετικές εμπειρίες, όμως μάθετε και από τα άσχημα και μια μέρα εσείς θα έχετε μια πραγματικά ωραία ιστορία να πείτε στα παιδιά σας. Ότι κάποτε εσείς στο Νομισματικό Μουσείο λάβατε ένα βραβείο από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό για τη μεγάλη συμβολή σας στην κοινωνία μας, στις αξίες μας και τις αρχές μας. Allow me to finish by thanking the Hellenic Red Cross, which is celebrating its 144th anniversary, the Youth Department, the President, the Volunteers, Samaritans and all organizers, and a big thanks to you, parents and teachers, relatives and friends of the 30 students for your great work. This award is also yours. Thank you. Επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω ευχαριστώντας τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, ο οποίος φέτος γιορτάζει τα 144 χρόνια του. Τον τομέα νεότητας, προσωπικά τον πρόεδρο, Dr. Αντώνιο Αυγερινό, τους εθελοντές, τους Σαμαρίτες και όλους τους διοργανωτές. Τέλος, οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στους γονείς, συγγενείς και φίλους αυτών των 30 μαθητών για το σπουδαίο έργο σας. Αυτό το βραβείο είναι επίσης και δικό σας. Ευχαριστώ πολύ. Dear Alberto, thank you. Dear Alberto, thank you very much for your fruitful and valuable speech. It's a great honor for us to have you here with us. And thank you again very much. Have a good night. Thank you very much for your words. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Μποκανέγκρα. Ακολουθούν κάποιοι μαγνητοσκοπημένοι χαιρετισμοί. Με πρώτο τον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κύριο Άγγελο Συρίγο. Παρακαλώ για το βίντεο. Η πανδημία είχε συνέπειες σε πολλές ομάδες του πληθυσμού. Εκείνη η ομάδα η οποία υπέφερε πιο πολύ, παρότι ήταν η ομάδα εκείνη η οποία αντικειμενικά είχε το λιγότερο κίνδυνο σε σχέση με την πανδημία, ήταν η ομάδα των νέων παιδιών. Χωρίστηκαν από τους φίλους τους, χωρίστηκαν από τα σχολεία τους, χωρίστηκαν από το παιχνίδι, χωρίστηκαν από την επαφή με τον άλλον, με σκοπό να προστατεύσουν τις μεγαλύτερες ηλικίες, κυρίως τους παππούδες και τις γιαγιάδες τους. Υπ' αυτή την έννοια, είναι εξαιρετικά σημαντική η πρωτοβουλία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού να διοργανώσει διαγωνισμό ζωγραφικής για τα παιδιά αυτά, τα οποία βίωσαν με τόσο έντονο τρόπο όλη αυτή την περίοδο της πανδημίας. Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια
όχι μόνο στους νικητές που θα ανακοινωθούν, αλλά σε όλους τους συμμετέχοντες, διότι η συμμετοχή υπ' αυτές τις δύσκολες συνθήκες αποτελεί από μόνη της ένα πολύ μεγάλο βήμα. Θερμά συγχαρητήρια στα παιδιά, θερμά συγχαρητήρια στους γονείς που τα στήριξαν, θερμά συγχαρητήρια στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό για την πρωτοβουλία. Ευχαριστούμε τον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κύριο Συρίγο, και ακολουθεί δεύτερο βίντεο από την κυρία Ζέτα Μακρύ, Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων. Καλησπέρα και σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση σε αυτή τη βραδιά που είναι αφιερωμένη στα παιδιά και στις δημιουργίες τους. Αξιότιμε πρόεδρε του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, αγαπητέ φίλε εδώ και χρόνια, σε ευχαριστώ που με έχεις εντάξει στη μεγάλη συντροφιά σας και μου δίνεις τόσο συχνά την ευκαιρία να απευθύνω και εγώ τα δικά μου μηνύματα με ποικίλες αφορμές. Απόψε, η μεγάλη συντροφιά του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού έχει ανοίξει την αγκαλιά της για τα παιδιά μας, μαθητές και μαθητές από όλη την Ελλάδα, που συμμετείχαν με την έμπνευσή τους, τις ιδέες τους και την αγάπη τους για τις τέχνες, στο διαγωνισμό ζωγραφικής που διοργάνωσε ο τομέας νεότητας σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ο νεανικός μαθητικός διαγωνισμός ζωγραφικής για μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με θέμα μαθητές και απόσταση στον καιρό της πανδημίας, κατάφερε να ενεργοποιήσει και να ενώσει 200 σχολεία από όλη την Ελλάδα κάτω από το κοινό μήνυμα της έκφρασης συναισθημάτων, σκέψεων, προβληματισμού και ελπίδων σχετικά με την περίοδο της πανδημίας. Κατάφερε να μεταδώσει την αγάπη για την τέχνη, την ανάγκη για εξωτερήκευση, την ουσία της διάδρασης και της συνδιαλλαγής μέσω της ζωγραφικής, της προσωπικής κατάθεσης εμπειριών, της συλλογικής ελπίδας για τις καλύτερες ημέρες που έρχονται. Αγαπητά παιδιά, σας ευχαριστούμε που αξιοποιείτε τις ευκαιρίες και τα ερεθίσματα που σας δίνονται και με τη συμμετοχή σας σε αντίστοιχες δράσεις στέλνετε το δικό σας μήνυμα αισιοδοξίας και δημιουργικότητας. Σας ευχαριστούμε που στολίζετε με τα έργα σας, τη φαντασία σας και την αλήθεια σας, την καθημερινότητά μας, ακόμη και σε συνθήκες δύσκολες και πρωτόγνωρες, όπως είναι η περίοδος της παγκόσμιας υγειονομικής κρίσης που ακόμη ταλαιπωρεί τον πλανήτη μας. Εσείς, τα παιδιά, με την αμεσότητα της έκφρασής σας, την αυθεντικότητα της σκέψης σας, την καθαρότητα της ματιάς σας και την ελευθερία της ψυχής σας, εσείς μας μεταφέρετε μέσα από τα έργα σας στον κόσμο που ονειρεύεστε, στον κόσμο που ελπίζετε να φτιάξετε σε έναν κόσμο καλύτερο για όλους. Αξίζουν σε όλες και σε όλους συγχαρητήρια και μπράβο. Για τη συμμετοχή, την ιδέα, την ουσία, το μήνυμα, τη συνεργασία. Καμαρώνω μαζί με τους εκπαιδευτικούς σας, τις οικογένειες και τους φίλους σας, τα επιτεύγματά σας. Και αναγνωρίζω σε εσάς την πολλά υποσχόμενη νέα γενιά που αξίζει ο τόπος μας. Να είστε σίγουρες και σίγουροι ότι όλοι εμείς θα είμαστε δίπλα σας, θα στηρίζουμε τα όνειρά σας, θα ακούμε τις ανησυχίες σας, θα μοιραζόμαστε τις αγωνίες σας, θα βρίσκουμε μαζί λύσεις να σας δίνουμε εφόδια για τη ζωή. Πιστεύουμε και θαυμάζουμε τις ικανότητές σας, τις δεξιότητές σας, τα ταλέντα σας, τα λαμπερά μυαλά σας. Σας πιστεύουμε και σας θαυμάζουμε. Θα σας πιστεύουμε και θα σας θαυμάζουμε. Σας εύχομαι ολόψυχα, καλή επιτυχία στους στόχους σας και καλό καλοκαίρι. Ευχαριστούμε την κυρία Μακρύ για το βίντεο. Θα αναγνώσω αυτή τη στιγμή την... Στην εξέλιξη των παιδιών, όχι μόνο στην πρόοδο και τη σταδιοδρομία τους, αλλά και στην κοινωνική και ψυχική τους ανάπτυξη, στις ίδιες τις σχέσεις που θα αποκτήσουν στη ζωή τους, ακόμη και στο ρομαντισμό που θα διατηρήσουν χτίζοντας τα όνειρά τους. Και ίσως δεν υπάρχει πιο δυναμική και πιο ρομαντική απάντηση στο παγκόσμιο αυτό κοινωνικό φαινόμενο από τη δημιουργικότητα και την καλλιτεχνική οπτική με την οποία το Τμήμα Νεότητος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού ζητά από τα παιδιά μας να απαντήσουν αποτυπώνοντας στο χαρτί την ψυχή τους και όποια όνειρα μπορεί κανείς να διατηρήσει σε μια περίοδο που επιβάλλει την απόσταση για να σώσει την ίδια τη ζωή. Συγχαίρω τους βαρβευθέντες, αλλά και όλους όσους συμμετείχαν. Συγχαίρω τους δασκάλους και τους εκπαιδευτικούς για τις προσπάθειες που καταβάλουν όλους αυτούς τους 15 μήνες για να κρατήσουν την ελπίδα των παιδιών ζωντανή. Ευχαριστώ τους γονείς για την υπομονή και την καρτερία τους και πρωτίστως ευχαριστώ τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό που συμβάλλει στη διατήρηση της αντοχής και της ελπίδας στην κοινωνία μας. Δεν μπορώ παρά να είμαι αισιόδοξος, απευθυνόμενος στην παιδική και μαθητική ψυχή. Ο κόσμος μας θα γίνει καλύτερος.
και κάθε μέρα αξίζει να το χτίζουμε με κάθε απόθεμα αισιοδοξίας που η ζωή μπορεί να δώσει. Οι αποστάσεις της κοινωνικής συναστροφής στις μέρες της πανδημίας ήταν μια άλλου είδους προσφορά στη ζωή και την υγεία των συνανθρώπων μας και των αγαπημένων μας προσώπων. Ήταν μια υπέρβαση που τα μικρά παιδιά χρειάστηκε να μάθουν στα πρώτα τους βήματα, κοιτώντας με ελπίδα την επόμενη μέρα, ας πιστέψουμε από κοινού ότι θα καταφέρουμε να χρωματίσουμε τη ζωή μας, να χρωματίσουμε τις πόλεις μας με τα όνειρά μας και να ζωντανέψουμε στην πραγματικότητα που προσδοκούμε για την κοινωνία μας. Μικροί μου φίλοι, Ερυθροσταυρίτες και Ερυθροσταυρίτισσες, σας συγχαίρω και σας εύχομαι ένα υγιές, δημιουργικό και πολύχρωμο καλοκαίρι. Ευχαριστούμε πολύ τον Περιφερειάρχη Αττικής, κύριο Γιώργο Πατούλη, για το μήνυμά του, το μαγνητοσκοπημένο. Ξεκινάμε λοιπόν με τη βράβευση, με τις βραβεύσεις. Στο διαγωνισμό συμμετείχαν σε ισότιμη βάση μαθητές με αναπηρία και με χωρίς, και χωρίς αναπηρία φυσικά. Συμμετείχαν 3 ειδικά σχολεία και θα ξεκινήσουμε με τη βράβευση αυτών των σχολείων. Το έργο το οποίο ξεχώρισε και κατέκτησε το πρώτο βραβείο προετοιμάστηκε από 13 μαθητές του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Μυτιλήνης. Καλούμε τον Δόκτωρ Αντώνη Αυγερινό να παραδώσει το πρώτο βραβείο στην εκπαιδευτικό, την κυρία Μπούμπα Ελένη. Τα ονόματα των μαθητών οι οποίοι βραβεύονται είναι Κάσος Ιωάννης, Παντζάρης Θεοφάνης, Κουτσέλης Ταξιάρχης, Τσάκο Γιουλίτα, Πασχινιού Ταξιαρχούλα, Λούπος Αντώνιος, Τακός Αργύρης, Δάλας Γεώργιος, Κουτηρή Ευαγγελία, Δικελιώτη Μεταξία, Ξυλάς Παναγιώτης, Κοκκινέλης Βασίλης Μάριος, Μπαρμπαρόβι Αντών. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την ευκαιρία που μας δώσατε να συμμετέχουμε στο διαγωνισμό. Τα παιδιά το ευχαριστήθηκαν πολύ με την ομαδική αυτή συμμετοχή τους και χαρήκαμε πολύ που πήραμε την πρώτη θέση. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Και εμείς σας ευχαριστούμε και θα σας έχουμε συνεχώς συνοδοιπόρους και συστρατευμένους στο ωραίο αυτό έργο. Και με την ευκαιρία θα ήθελα, επιτρέψτε μου, να ευχαριστήσω τους αθλητές του Παναθηναϊκού και Ατρομήτου που βρίσκονται κοντά μας, φέρνοντας δώρα για τους μικρούς μαθητές. Να ευχαριστήσω επίσης και την Αντιπρόεδρο του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, την κυρία Μαρία Δημουλά, που επίσης μας τιμά με την παρουσία της και με τη συντροφιά της. Συνεχίζουμε με το δεύτερο βραβείο. Απονέμεται στα έργα που δημιούργησαν οι μαθητές του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Φυρών Θύρας και του Ειδικού Επαγγελματικού Εργαστηρίου Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Ρόδου, του ΕΕΚ Ρόδου. Δυστυχώς, λόγω των συνθήκων πανδημίας, δεν υπάρχει φυσική παρουσία των συγκεκριμένων μαθητών στην εκδήλωση. Πάντως, οι μαθητές είναι η Ρουντβετσάκια Εμιλία. Και έχουμε και ένα μήνυμα από τη Διευθύντρια του Σχολείου, αξιότιμη κύριε Αυγερινέ, αξιότιμοι κύριοι και κυρίες εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Λυπούμαστε που λόγω απόστασης και δυσκολιών εξαιτίας της πανδημίας δεν μπορούμε σήμερα να είμαστε κοντά σας. Με βαθιά συγκίνηση και ευγνωμοσύνη, δεχόμαστε την τιμητική διάκριση στον καλλιτεχνικό διαγωνισμό που διοργανώσατε, μαθητές και απόσταση, αποδεικνύοντας ότι ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός δεν έχει σύνορα, σέβεται, βοηθά, αγαπά και τιμά τον άνθρωπο σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης χωρίς διακρίσεις. Είναι τιμή μας που μέσα από εσάς επιβραβεύεται το ταλέντο της μαθήτριάς μας. Μαθήτρια της 6ης τάξης του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Φυρών Θύρας, Ρουντευσκάγια Εμιλίας, η οποία επικοινωνεί με τον κόσμο περισσότερο μέσα από τα πινέλα και τις μπογιές της και λιγότερο με την ομιλία. Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλή δύναμη και συνέχεια στο θεάρεστο έργο σας. Η αναπληρώτρια διευθύντρια του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Φυρών Θύρας, Κολυδά Αθανασία. Και από το ΕΕΚ Ρόδου, Μπραχήμι Αντέσα και Σταματίδη Μαρία Ιωάννα. Τα βραβεία θα αποσταλούν. Γι' αυτό, όπως προείπα στην ομιλία μου, έχουμε ιδιαίτερη δόση βαρύτητα στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες Ελλήνων και ξένων.
Πραγματικά θα μπορέσουμε και είμαστε διατεθειμένοι να το πράξουμε. Κάθε βοήθεια, κάθε συμπαράσταση σε αυτές τις ευάλωτες ομάδες. Γι' αυτό και ευχαριστούμε πάρα πολύ τα σχολεία που συμμετείχαν σε αυτόν τον διαγωνισμό. Το τρίτο βραβείο απονέμεται στα έργα που δημιούργησαν οι μαθητές του Ειδικού Επαγγελματικού Εργαστηρίου Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του ΕΕΚ Ρόδου, Χαζίζη Ντρίτα και Μαλαχτάρης Σάβας. Είναι το τρίτο βραβείο. Δυστυχώς, λόγω συνθήκων πανδημίας, δεν υπάρχει φυσική παρουσία των συγκεκριμένων μαθητών στην εκδήλωση. Ωστόσο, το βραβείο θα αποσταλεί. Συνεχίζουμε με τα βραβεία των δημοτικών σχολείων. Συμμετείχαν συνολικά 14 δημοτικά σχολεία. Το πρώτο βραβείο απονέμεται στα εκπαιδευτήρια Δελασάλ Σύρου, στην Προβελεγγύου Κατερίνα. Δυστυχώς, λόγω συνθήκων πανδημίας, δεν υπάρχει φυσική παρουσία των μαθητών στην εκδήλωση. Συνεχίζουμε με το δεύτερο βραβείο. Καλούμε την Υφυπουργό κυρία Σοφία Βούλτεψη να παραδώσει το δεύτερο βραβείο. Θα το παραδώσει στο Ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο Άγιος Ιωσήφ Βόλου, Κονιαρέλη Ελένη. Β' βραβείο για τα δημοτικά. Περιφερειάρχης Βιδάλη προσφώνησε. Το έχουμε βάλει πιο κάτω. Όχι, διέρθε λέει. Την έχουμε βάλει πιο κάτω. Α, ναι. Θέλετε να την πω. Ναι. Την έχουμε βάλει πάντως. Και για το δεύτερο βραβείο είναι στα εκπαιδευτήρια πάλι Δελασάλ Σύρου, η Προβλεγγύου Παναγιώτα, η οποία λόγω συνθήκων πανδημίας δεν υπάρχει φυσική παρουσία και θα αποσταλεί. Από τα Δελασάλ Σύρου είναι Κυλιαράκου Άρτεμις και η Παπαδοπούλου Έλλη. Θα τα αποστείλουμε όλα αυτά γιατί δεν υπάρχει φυσική παρουσία. Είστε εδώ, είστε πώς σας λένε. Ηλιαράκου Άρτεμις, πολύ ωραία. Καλούμε λοιπόν τον κύριο Σταμάτη, Γενικός Γραμματέας Αλληλεγγύης, Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, να απονείμει στην Παπαδοπούλου Έλλη το τρίτο βραβείο δημοτικά. Η Έλλη Παπαδοπούλου είναι εδώ, ε? Α, συγγνώμη. Είστε η Άρτεμις. Α, Ηλιαράκου Άρτεμις, συγγνώμη. Στη Ηλιαράκου Άρτεμις. Είναι από τα εκπαιδευτήρια Δελασάλ Σύρου, τρίτο γάμα βραβείο δημοτικά. Νομίζω ότι ο λόγος είναι στην Άρτεμη, να μας πει δύο λόγια. Το ταλέντο μας στη ζωγραφική και τις σκέψεις μας με τον κορονοϊό. Και ευχαριστώ πολύ που διοργανώσατε επίσης και αυτή την εκδήλωση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εσάς που παρευρεθήκατε και μας δίνετε τη χαρά να μην είμαστε μόνοι μας εδώ πέρα. Ένα μεγάλο χειροκρότημα πραγματικά για τα ωραία λόγια της Άρτεμις. Συνεχίζουμε με τις τιμητικές διακρίσεις. Καλούμε τον κύριο Μποκανέγκρα. We invite to give a prize to our students, Mr. Μποκανέγκρα. Please do us the honor. Από τα εκπαιδευτήρια Κωστέα Γείτονα, Κουρουμάλου Ήρης. Γιατί δεν το λέτε, ρε, γιατί δεν το λέτε. Ρωτάω και δεν μου λένε. So, on behalf of the Hellenic Red Cross and International Federation, thank you very much. And here is your diploma and your prize. You will need to translate. Εκπροσωπώντας τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε για τη συμμετοχή σου και να σου παραδώσουμε αυτόν τον έπαινο. Okay.
Καλούμε τώρα τον Αντιπεριφερειάρχη Κεντρικού Τομέα Αθηνών, την κύριο Δημόπουλο Γιώργο, να δώσει τον έπαινο στην Μπισογιάννη Άρη, αλλά από το δεύτερο Δημοτικό Σχολείο Παπάγου. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Δημόπουλο, για την παρουσία που πάντα του. Είναι δίπλα στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Δεν θα μιλήσεις. Ωραία. Κάτσε να σου πω ένα ευχαριστώ εγώ. Εγώ πραγματικά νιώθω την ανάγκη να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στα παιδιά, σε όλα τα παιδιά που ζωγραφίζουν με τα μάτια της ψυχής και φροντίζουν ώστε όλοι εμείς που πολλές φορές ξεστρατίζουμε από το δρόμο της αγάπης και της αλληλεγγύης να μας επαναφέρουν στο σωστό δρόμο. Παιδιά μου, η δύναμη της φωνής σας είναι πολύ πιο σημαντική και πιο ηχηρή από ό,τι νομίζετε για να κάνετε τον κόσμο μας καλύτερο. Να είστε όλοι καλά, καλή δύναμη και θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον αγαπητό πρόεδρο του Ερυθρού Σταυρού, τον κύριο Αντώνη Αυγερινό, γιατί πραγματικά έχει αναζωογονήσει ουσιαστικά μέσα από το πολύ μεγάλο και σπουδαίο κοινωνικό έργο πάλι τον Ερυθρό Σταυρό. Να είστε καλά, καλή δύναμη, είμαστε δίπλα σας. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ Γιώργο μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ευχαριστήσω επίσης τους ποδοσφαιριστές της ομάδος της ΑΕΚ που επίσης μας τιμούν με την παρουσία τους και με τα δώρα τους. Καλούμε στη συνέχεια την Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού Αττικής, την κυρία Βιδάλη Μέρη, να δώσει τον έπαινο στην Πάτσιου Τζέννη από το δεύτερο Δημοτικό Σχολείο Χολαργού. Ευχαριστούμε θερμά και πάλι, κύριε. Ευχαριστούμε την κυρία Βιδάλη για την παρουσία της. Πάτσιου Τζέννη. Πάτσιου Τζέννη, Πάτσιου Τζέννη. Μήπως δεν έχει έρθει. Δυστυχώς ήταν προγραμματισμένη να έρθει. Ναι. Ανατροπές συμβαίνουν. Να δώσουμε τον επόμενο, κυρία Βιδάλη. Στην Καρανικόλα Παρασκευή από το δεύτερο Δημοτικό Σχολείο Χολαργού. Καρανικόλα Παρασκευή. Δεν νομίζω. Μπάτσιου Τζέννη, Καρανικόλα Παρασκευή. Είναι από το ίδιο σχολείο, ίσως κάτι έχει τύχει. Στο να δώσουμε λοιπόν στο Ιδιωτικό Δημοτικό Κολέγιο Ψυχικού, Κοταρίδη Εύα, έπαινο. Είναι εδώ η Εύα. Συγχαρητήρια, μικρή μου. Είσαι και κούκλα, όλες δηλαδή είστε. Συγχαρητήρια στον Πρόεδρο και σε όλους για το έργο σας. Η Περιφέρεια Αττικής είναι πάντα πλάι και στην νεολαία και στον πολιτισμό και αύριο είσαστε οι μελλοντικοί μας οικαστικοί. Είσαστε οι μελλοντικοί μας άνθρωποι του πολιτισμού. Θα ήθελα να καλέσω όλους και τα παιδιά αλλά και τους γονείς στην αυριανή μας εκδήλωση που ήταν μια μεγάλη παράληψη. Το Αττικό Άλσος δεν είχε, το θέατρο του Αττικού Άλσους δεν είχε ονομασία και ο Περιφερειάρχης είχε την πρωτοβουλία αύριο να ονομαστεί Κατίνα Παξινού με μια μεγάλη εκδήλωση. 8.30 ώρα θα είναι η εκδήλωση, φυσικά είναι δωρεάν. Σας περιμένουμε με τα μέτρα COVID, οπωσδήποτε. Ευχαριστώ, κύριε Βιερίνε. Ευχαριστούμε. Το έργο βεβαίως της Ανούλας είναι ανιρτημένο και φεύγοντας μπορείτε να το δείτε και να το απολαύσετε. Καλούμε στη συνέχεια από την ΠΑΕ Ατρόμητο, στο πλαίσιο της συνεργασίας με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, να παραδώσει τον έπαινο τον κύριο Κυβρακίδη Κυριάκο. Θα παραδώσει επένους στο δεύτερο Δημοτικό Σχολείο Χολαργού, την Τόβα Άννα και την Τόβα Ελένη. Δεν τον φωνάξαμε, παιδιά, τον φωνάξαμε. Όχι, δεν τον φωνάξαμε αυτόν, γιατί το βάλαμε σε κύκλο. Δεν τον φώναξα. Δεν παίρνεις τώρα. Τώρα. Α, το δέμε. Τα έχετε δίκιο. Πάω τώρα στον Τελαπόκο. Ναι. Εγώ. Η επόμενη μας κατηγορία αφορά τα βραβεία γυμνοσίων. Συμμετείχαν συνολικά 17 γυμνάσια. Θέλουμε να ξεκινήσουμε τη βράβευση ο Αντιδήμαρχος Υγείας και Παιδείας του Δήμου Αθηναίων και εκπρόσωπος του Δημάρχου Αθηναίων κ. Κωνσταντίνου Μπακογιάννη, ο κ. Καλαμπόκας. Τον οποίο και ευχαριστούμε. Τον ευχαριστούμε για την παρουσία του. Ιδιαίτερα θερμά, κύριε Καλαμπόκα, που μας θυμάται με την παρουσία σας. Σας ευχαριστούμε.
Θα καλέσω λοιπόν την Κομματέα Σταυρούλα από το 51ο Γυμνάσιο Αθηνών για το πρώτο βραβείο. Ένα χαιρετισμό από τον κύριο Καλαμπόκα. Καταρχήν, καλησπέρα σε όλους. Κύριε Πρόεδρε, μέλη του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, αγαπητοί γονείς και μαθητές, νομίζω ότι η τελευταία μαθήτρια τα είπε όλα. Το κλάμα της, η συγκίνηση, αυτά τα συναισθήματα τα οποία βγήκανε, περιγράφει τη σημερινή κατάσταση που όλοι βιώνουμε. Ως Δήμος και εκ μέρους του Δημάρχου του Κώστα Μπακογιάννη, θα ήθελα να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για τη σημερινή πρόσκληση. Ως γιατρός, θα ήθελα να τονίσω την αξία του θελοντισμού και για το σημαντικό έργο που συνεχίζεται και δίνεται στο Δήμο, Πρόεδρε, με το μνημόνιο συνεργασίας το οποίο έχουμε. Από εδώ και πέρα πιστεύω ότι τα παιδιά διδάσκουν την αισιοδοξία. Επιτέλους φαίνεται ότι υπάρχει ένα φως στο τούνελ, να τελειώσει η πανδημία και να αυτό που βιώνουμε σήμερα, τους επόμενους μήνες ευελπιστώ, να γίνει η πραγματικότητα που έχουμε χάσει. Να βρισκόμαστε από κοντά και να συνεχίζουμε να ζούμε την καθημερινότητά μας. Ευχαριστώ και πάλι και συγχαρητήρια και στους νικητές, αλλά και όσους συμμετείχαν. Να είστε πάντα καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλούμε την πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Χολαργού Παπάγου, Εκατερίνη Γκούμα, για να παραλάβει το βραβείο για τον Γκόγκα Μάριο, το Β' βραβείο, από το 2ο Γυμνάσιο Κέρκυρας. Μου είπαν ότι θα το παραλάβει. Είναι η κυρία Εκατερίνη Γκούμα. Ευχαριστώ τον Πρόεδρο, ευχαριστώ τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό για αυτή την εκδήλωση, για αυτή την πρωτοβουλία. Σήμερα η μέρα ανήκει στα παιδιά, τα οποία συναισθάνονται, αγαπούν και θέλουν να βοηθήσουν και να κάνουν ένα κόσμο καλύτερο. Σας ευχαριστώ πολύ. Να τα μεταφέρετε, μπορείτε να τα πάρετε. Από την ΠΑΕ Ατρόμητος, στα πλαίσια της συνεργασίας, τον ποδοσφαιριστή κύριο Μανδά Χρήστο, για να περιμεί το δεύτερο βραβείο για το 1ο Γυμνάσιο Αθηνών, Τρίχας Γεώργιος. Ευχαριστούμε τη Super League και καλούμε τον ποδοσφαιριστή της ομάδας K19 από την ΑΕΚ, Γιαννακού Οδυσσέα, να δώσει το βραβείο στο Γυμνάσιο Κρανιδίου Καραΐσκου Φευρονία Σεμέλη. Την κυρία Δημουλά Μαρία, παρακαλώ να προσέλθει να δώσει το βραβείο στο 51ο Γυμνάσιο Αθηνών, Φραντζή Σοφία. Ευχαριστώ πολύ για την τιμητική στιγμή να παραδώσω ένα βραβείο σε μια μαθήτρια. Περίμενα τα σχολεία της Κέρκυρας, αλλά νομίζω ότι έπονται. Πραγματικά συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά για αυτή την συμμετοχή όλων των σχολείων της Ελλάδος που συμμετείχαν, ιδιαίτερα σε εσάς τα 30 που διακρίθηκαν, στους γονείς, στους εκπαιδευτικούς, στους δασκάλους, σας παρότριναν.
Εκείνο που έχω να πω είναι ότι μας μεταφέρατε πραγματικά τα συναισθήματά σας με τα χρώματα της ψυχής σας και μέσα από τα έργα σας διακρίναμε τόσα όμορφα πράγματα. Βέβαια είδαμε και την στεναχώρια, τη λύπη, τις απεσιόδοξες στιγμές σας, αλλά είδαμε και ελπίδα και αισιοδοξία. Κύριε Πρόεδρε του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, κύριε Αυγερινέ, με την αγάπη σας, το ενδιαφέρον σας και τη στήριξη σε όλους τους τομείς, πραγματικά, πραγματικά, είστε πηγή έμπνευσης για όλους όσους βρίσκονται δίπλα σας. Είμαι πάρα πολύ ευτυχής που είμαι σε αυτήν την κεντρική διοίκηση μαζί σας. Είμαι υπερήφανη που είμαι μέλος αυτής της κεντρικής διοίκησης με πρόεδρο εσάς. Έχετε καταφέρει να οδηγήσετε τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό σε αναγεννητική και ελπιδοφόρο πορεία. Και αυτό φαίνεται σήμερα με αυτήν την ωραία εκδήλωση και είναι δείγμα αυτής της αναγεννητικής πορείας. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πρόεδρε, για ό,τι κάνετε για τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. Συγχαρητήρια και στον τομέα νεότητας για την όμορφη εκδήλωση την οποία έχουν κάνει. Σας εύχομαι ολόψυχα, καλό καλοκαίρι και πάντα επιτυχίες, παιδιά. Με συγχωρείτε που πήρα λίγο χρόνο παραπάνω. Μια και σας έχουμε, μπορούμε να σας δώσουμε και το βραβείο που είναι για την Κέρκυρα. Βεβαίως, βεβαίως. Η Σοφία μου συγχαρητήρια, πραγματικά μας θυμάει που συμμετείχες στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό με την ωραία ζωγραφιά σου. Να είσαι καλά, Σοφία μου. Σε ευχαριστούμε εμείς. Ορίστε. Πολλά δώρα. Θα θυμάστε τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, παιδιά. Δεν έχετε μικρόφωνο. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός είναι πάντα κοντά στους νέους. Γιατί έχουμε θελοντές, θέλουμε θελοντές, σας θέλουμε θελοντές μας. Να γραφτείτε στο τμήμα νεότητος, στον τομέα. Να γίνετε οι Εβραιανοί εθελοντές μας, στα τμήματά μας, της νοσηλευτικής, των Σαμαριτών, της κοινωνικής πρόνοιας. Είστε το μέλλον του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Κυρία Δημουλά, σας ευχαριστούμε. Σας κρατάμε λίγο ακόμα ως αντιπρόεδρο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και πρόεδρος του Περιφερειακού της Κέρκυρας να δώσετε στο 7ο Γυμνάσιο Κέρκυρας την Μαρία Τσιριγκάκη έπαινο. Πολύ ωραία. Να το παραλάβει λοιπόν η Μαρία. Η Μαρία είναι πατριωτάκι μου. Είναι πατριωτάκι μου. Θα κάνουμε και στην Κέρκυρα για τα παιδιά ως πρόεδρος του Περιφερειακού της Κέρκυρας. Θα κάνουμε και εμείς εκεί εκδήλωση, να σας θυμίσουμε. Ωστόσο, η παρουσία σου εδώ με τον πρόεδρο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού νομίζω ότι θα σου μείνει αξέχαστη, Μαρία. Ορίστε. Εμείς ευχαριστούμε. Με κάνεις υπερήφανη που είμαι πρόεδρος στο Περιφερειακό Τμήμα της Κέρκυρας που είχαμε τρεις βραβεύσεις. Μπράβο στην Κέρκυρα, μπράβο στο Ιόνιο. Καλούμε τον κύριο Δετοράκη Εμμανουήλ, εκπρόσωπο του Υπουργού του Λευθέρη Αυγενάκη, για να παραδώσει τον έπαινο στο Γυμνάσιο Μούδρου, Αφιόνη Στέλλα, το οποίο όμως θα παραλάβει η κυρία Εκατερίνη Αγάθου. Επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω τον κύριο Δετοράκη, που μας θυμάει με την παρουσία του. Αν θέλετε, μπορείτε να πείτε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να ευχηθώ στα παιδιά καλή επιτυχία και να διακρίνονται πάντα και στα μαθήματα, αλλά και στον αθλητισμό. Μην ξεχνάμε, οι αρχαίοι πρόγονοί μας έλεγαν «νους υγιείς εν σώματι γη». Έτσι λοιπόν, και τούτο ποιήν κακίνο μία φιένε. Καλές επιτυχίες, παιδιά. Πάντα μπροστά, πάντα πρώτοι. Ευχαριστούμε θερμά, κυρία Δετοράκη, και όπως ξέρετε, το Μνημόνιο Συνεργασίας με τον Υφυπουργό Αθλητισμού έχει και παρελθόν, και παρόν και μέλλον. Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την ευκαιρία που μας δώσατε να πάρουμε μέρος σε αυτό το διαγωνισμό. Είμαστε ένα μικρό ακριτικό σχολείο και ήταν ένα παράθυρο στον κόσμο ακόμα που άνοιξε μέσα σε αυτές τις δύσκολες μέρες στην εποχή της πανδημίας. Ευχαριστούμε πολύ για τη διοργάνωση, για τη βράβευσή μας.
Και ελπίζουμε να συνεχίσετε τις δράσεις σας και να έχουν τα παιδιά πάλι αυτή την καλή θελητική διάθεση να πάρουν μέρος, να συμμετέχουν σε τέτοιου είδους δράσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Καλούμε τώρα την πρόξενο του Εκουαδόρ, κυρία Σουζάνα Βάσκουες Αλβεάρ, ελπίζω να το είπα σωστά, να παραδώσει τον έπαινο για το 51ο Γυμνάσιο Αθηνών, τον Κοκκινάκη Κυριάκο. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση σε αυτή την συγκινητική βραδιά. Συγχαρητήρια στα παιδιά, κύριε Προέδρε, συγχαρητήρια για όλο το έργο σας. Αυτό. Ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας και έχουμε τις καλύτερες αναμνήσεις από την συνεργασία μας με την πατρίδα σας. Πρόεδρε, να παραδώσετε εσείς τα δύο τελευταία. Ένα, δύο, τρία. Προδείς, κυρία Κασαλάν. Ωραία. Δύο χέρια. Ο κύριος Εδουάρδο Μπρίτο, παίκτης του Ατρομήτου, να παραδώσει και αυτό τον έπαινο στο Γυμνάσιο Κρανιδίου στην Καραΐσκου Καλλινίκη. Καλούμε την κυρία Καστελάνου να δώσει τον έπαινο για το 9ο Γυμνάσιο Αθηνών, Κωνσταντή Ευελίνα Μαγδαληνή. Καθώς... Για μια ακόμη φορά θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα εσάς τα παιδιά, γιατί εσείς μας δώσατε τη δύναμη να πραγματοποιήσουμε αυτό το διαγωνισμό λόγω των κλειστών σχολείων, δύσκολων συνθήκων. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη εύχομαι στη ζωή σας. Καλή πρόοδο. Να παραδώσετε άλλον έναν έπαινο, κυρία Καστελάνου. Από το 51ο Γυμνάσιο Αθηνών, η Τσιούμα Ελένη θα παραλάβει τον έπαινο ο πατέρας της, Τσιούμας Δημήτριος. Θα λείπει. Αυτό δεν έχει φυσική παρουσία. Και έχω τη δημιουργία μετά, το ειδικό βραβείο. Ναι, ειδικό βραβείο, πού θα πάει. Την Κάδη Μουλά, για να παραδώσει τον έπαινο για το ειδικό βραβείο. Τον Μαρίνα. Μαρίνα Θεμάτη. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εκ μέρους της κόρης μου και συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά για αυτή την προσπάθεια εν μέσω πανδημίας, είναι πρωτόγνωρα, και συγχαρητήρια στον Ερυθρό Σταυρό, στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό και στον πρόεδρό του, γιατί εμφανίζεται πάλι πολύ ενεργό στα κοινωνικά δρόμενα. Ευχαριστώ πολύ. Έπαινο παίρνει και από το 2ο Γυμνάσιο Χρυσούπολης Καβάλας η Χίκα Ελιώνα, η οποία δυστυχώς λόγω συνθηκών πανδημίας δεν μπορεί να είναι εδώ και θα τις αποσταλεί. Επίσης, απονέμεται ειδικό βραβείο στην Εκατερίνα Κουσουνή, μαθήτρια Γυμνασίου Αγίου Ιωάννη Κέρκυρας, το έργο της οποίας θα γίνει αφίσα για την Παγκόσμια ημέρα νέων. Καλούμε την κυρία Σταμάτη Μαρίνα να παραδώσει τον έπαινο για το ειδικό βραβείο. Τα έργα που πήραν το 2ο και το 3ο βραβείο θα εκτυπωθούν για ημερολόγιο του 2022. Απονομή επαίνου στα μέλη της Κρητικής Επιτροπής.
Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλα τα παιδιά από όλη την Ελλάδα που ήρθαν, τους διοργανωτές του τομέα νεότητας, τους συναδέλφους που κάνανε εξαιρετική δουλειά και συνεργαστήκαμε υπέροχα, μα πάνω απ' όλα τον πρόεδρο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού που μας εμπνέει για να κάνουμε τέτοιες ωραίες εκδηλώσεις και τέτοιες δράσεις που στοχεύουν σε ένα νέο καινοτόμο Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. Ευχαριστώ πολύ. Τέλος, καλούμε τη Διευθύντρια του Τομέα Νεότητας, κυρία Μαρία Καστελάνου, να παραδώσει έπαινο στην κυρία Τζούλια Πουλιμενάκου, λογοτέχνη, υπεύθυνη της Κριτικής Επιτροπής, η οποία θα παραλάβει τον έπαινο και για το μέλος της Κριτικής Επιτροπής, Καμαρίνα Βαλάκου, οικαστικό. Βολάκου, λοιπόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Οργανωτική Επιτροπή του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Είμαι συνάδελφος πρώην, έχω συνεργαστεί με τον Ερυθρό Σταυρό και είμαι πολύ συγκινημένη που μπόρεσα και βοήθησα. Κύριε Αυγερινέ, συγχαρητήρια και καλή συνέχεια στο έργο σας. Ευχαριστώ θερμά. Αγαπητά μου παιδιά, ο Καζαντζάκης στην ασχητική του είπε ότι το καλύτερο ταξίδι είναι αυτό της ψυχής μας. Ποιο είναι το χρέος μας? Να αναπέμψουμε, να αναπνεύσουμε το υπερπόντιο τραγούδι, να σμίξουμε τις περιπέτειές μας και να νιώσουμε το νόημα της ζωής, να το χαρούμε. Εσείς σήμερα το καταφέρατε. Ευχαριστώ όλους, τους γονείς σας, εσάς, τους καθηγητές σας, τους δασκάλους σας, γιατί μαζί με εσάς ταξιδέψαμε κι εμείς. Η φαντασία σας στα δημοτικά σχολεία, που είναι πιο μικρά τα παιδιά και πιο μικρές ηλικίες, ήταν πάρα πολύ μεγάλη και έτσι βλέπουμε κι εμείς οι μεγαλύτεροι το μέλλον και ότι ο κόσμος μπορεί να γίνει καλύτερος. Μαζί με το έργο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού που είναι τεράστιο, υπηρέτησα τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό 30 χρόνια, είμαι σίγουρη ότι θα συνεχιστεί επί 100. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς. Ευχαριστούμε θερμά, θερμότατα την Κριτική Επιτροπή για το μεγάλο, τεράστιο και πραγματικά ωραίο έργο που επιτέλεσε. Ευχαριστούμε θερμά. Έχουμε τις υπεύθυνες του Μουσείου και αυτό. Να ευχαριστήσουμε τους υπεύθυνους του Μουσείου, τον Δ. Γεώργιο Κακαβά, την Ελένη Νάκη, μουσιοπαιδαγωγό, μουσιολόγο, την Ιωάννα Πεπελάση. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον ΕΣΑΚΕ, τη Super League, την ΠΑΕ Παναθηναϊκός και την ΠΑΕ Ατρόμητος για την προσφορά αθλητικών ειδών, καθώς και τις ΠΑΕ ΑΕΚ και ΠΑΕ Ατρόμητος για τους αθλητές που μας διέθεσαν για τις ανάγκες της βράβευσης. Ευχαριστούμε συνολικά για τη βραδιά όσους μας παρακολούθησαν μέσω ίντερνετ, μέσω της πλατφόρμας, αλλά και όσους βρίσκονται ζωντανά εδώ μαζί μας. Να δώσω το λόγο στον πρόεδρο. Κλείνουμε αυτή, όπως είπα, την λυτή και απέριτη εκδήλωσή μας, όμως ιδιαίτερα συγκινητική και με βαθιά αισθήματα, τα οποία ελπίζω ότι έχουν μεταφερθεί σε όλους μας, από την ωραία αυτή παρουσίαση των έργων των πραγματικά θαυμάσιων μαθητριών και μαθητών, και ευελπιστούμε και στο μέλλον, υπό άλλα συνθήκες, να σας έχουμε και πάλι μαζί μας. Θα ήθελα, επιτρέψτε μου, να ευχαριστήσω τη Διεύθυνση Επικοινωνίας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Διευθύντρια και συνεργάτες για το θαυμάσιο έργο. Επίσης, να ευχαριστήσω θερμά τον Τομέα Νεότητος, τη Διευθύντρια και τους συνεργάτες της, αλλά κυρίως επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω τους δύο εκλεκτούς, πραγματικά εκλεκτές φίλες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, την κυρία Ρομπόλη και την κυρία Ράντου, γιατί είναι πάντα κοντά μας για την νοηματική παρουσίαση όλων των δράσεών μας. Σας ευχαριστώ όλες και όλους. Δίνουμε μία μικρή, απλώς ένδειξη ευγνωμοσύνης στις δύο φίλες μας που αφιλοκερδώς βρίσκονται σε όλες τις δράσεις του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού παρούσες. Εύχομαι σε όλες και όλους καλό καλοκαίρι, με υγεία, χαρά, ευτυχία, προσωπική και οικογενειακή. Ευχαριστώ και πάλι θερμά τις μαθήτριες και τους μαθητές για την ωραία βραδιά που μας χάρισαν. Δείτε ένα μικρό βίντεο και πραγματικά θα ανακουφιστείτε και θα ευχαριστείτε με αυτό που θα δείτε.
Σαλέμα ή Χαϊάλαμι. Λονδολόζε που αμπέναμι. Ζουμάνι Σιλάνα. Τζερουσαλέμα ή Χαϊάλαμι. Λονδολόζε που αμπέναμι. Ζουμάνι Σιλάνα. Δαούιαμι. Αλικόλανα. Το αμή, αουκούλανα. Κι λονολόζε, σου αμπέναμι. Δαούιαμι, αλικούλανα. Μουσό αμή, αουκούλανα.